Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε στην κυβέρνηση από την Άρτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ανοιχτής ομιλίας που πραγματοποίησε στην αίθουσα του Μουσκοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στην πόλη της Άρτας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όπου στην κεντρική πλατεία τον υποδέχθηκαν οι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτής του νομού Όλγα Γεροβασίλη, στελέχη και φίλοι του κόμματος αλλά και απλοί πολίτες. Μια μεγάλη έκπληξη αυτή που μου δράσετε, διότι η Όλγα μου είχε πει ότι θα κάνεις ένα απλό χαιρετισμό σε μια μικρή συγκέντρωση, αλλά εγώ βλέπω εδώ μέρα μεσημέρι ότι ο κόσμος είναι περισσότερος από την προηγούμενη φορά που ήταν και εκλογές. Θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη θερμή υποδοχή για άλλη μια φορά στην Άρτα, εδώ, στην πατρίδα μου, και θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε αυτός ο τόπος είναι στην καρδιά μου, γιατί είναι όχι μόνο ο τόπος της καταγωγής μου, αλλά είναι και ένας τόπος που έχει υπερήφανους ανθρώπους που αγωνίζονται σκληρά, ξέρουν να αγωνίζονται, να μάχονται και ξέρουν να τα βγάζουν πέρα σε δύσκολες συνθήκες. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε πρωτίστως πως παρά τη χρεοκοπία της χώρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να παράξει έργο, αφήνοντας ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα στην Ήπειρο. Όχι μόνο γιατί αυτό ήταν υποχρέωσή μου έρχοντας την καταγωγή μου από εδώ, αλλά γιατί ήταν προτεραιότητά μας να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις ανισότητες στο κοινωνικό πεδίο, αλλά να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και στο γεωγραφικό πεδίο. Και έτσι φροντίσαμε αυτά τα δύσκολα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαμε, οι περιφέρειες εκείνες που ήταν οι πιο αδικημένες, να έχουν τη δυνατότητα από αυτά που είχε ο προϋπολογισμός μας τη δυνατότητα να μοιράσει, να έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη πρόσβαση. Και πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες, πρώτα απ' όλα καταφέραμε να φέρουμε την Ήπειρο πιο κοντά με την υπόλοιπη Ελλάδα, ολοκληρώνοντας ένα σπουδαίο έργο όπως η Ιωνία Οδός, που μαζί με το μπλοκαρισμένο για χρόνια έργο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, έδωσε τη δυνατότητα η Άρτα, η Ήπειρο συνολικά, να έρθει πιο κοντά την πρωτεύουσα, να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στην Ήπειρο, στην Άρτα. Πλέον σε 3 ώρες έρχεσαι στην Άρτα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Θα έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες πριν, αλλά έγινε επί των ημερών. Όπως επίσης, και μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημο στους Δήμους, μια σειρά παρεμβάσεις ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, και επιτρέψτε μου να αναφερθώ ειδικότερα στη Γεωπονική Σχολή της Άρτας. Ένα όραμα για τους Αρτινούς και τις Αρτινές, μια διεκδίκηση 40 ολόκληρων ετών, που έγινε πραγματικότητα χάρη στην αποφασιστικότητα που δείξαμε, και το 2018 ιδρύθηκε η Γεωπονική, άνοιξε η Γεωπονική Σχολή. Δυστυχώς όμως η νέα κυβέρνηση δεν ολοκλήρωσε τη στρατηγική που είχαμε σχεδιάσει και δεν την υλοποιεί. Ανοίγει μεν η Γεωπονική Σχολή, άνοιξε με δική μας παρέμβαση, αλλά όχι με 2 τμήματα όπως εμείς είχαμε σχεδιάσει, αλλά με 1 τμήμα. Διότι ο δικός μας ο σχεδιασμός, το δικό μας το σχέδιο ήταν η Γεωπονική Σχολή σε συνδυασμό με το αγροδιατροφικό τεχνικό τεχνολογικό πάρκο, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις η Άρτα όχι μόνο να έχει τη δυνατότητα
να έχει φοιτητές, να έχει πανεπιστημιακή σχολή, αλλά ταυτόχρονα να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την παραγωγή, κάτι που κατά την άποψή μου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στον τόπο μας. Αναφέρθηκε στην ίδρυση της Σχολής Γεωπονίας στην Άρτα, αλλά και στην εξίσωση του τίτλου σπουδών των ιδιωτικών κολεγίων και των δημόσιων πανεπιστημίων. Και όταν έχει σχέδιο να κλείσεις, να αναστείλεις τη λειτουργία δημόσιων πανεπιστημιακών σχολών και την ίδια ώρα να δώσεις τη δυνατότητα σε όσους αποφοιτούν από τα κολέγια να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβαση στο δημόσιο, παρακαλώ, δηλαδή απόφοιτοι κολεγίων να διδάσκουν τα παιδιά μας στα σχολεία, περί αυτού πρόκειται, τότε δείχνεις πραγματικά τι ακριβώς συμφέροντα θέλεις να εξυπηρετήσεις. Όταν κλείνεις μια δημόσια σχολή, την κλείνεις και μάλιστα χωρίς σχέδιο και χωρίς δικαιολογία για να εξυπηρετήσεις ιδιωτικές σχολές χαμηλού επίπεδου εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και την ίδια ώρα θέλω να περάσουν και τη βάση του 10 ξανά, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να περάσουν σε πανεπιστημιακές σχολές, αλλά κάποιος ο οποίος γράφει 9 δεν θα μπορεί να περάσει, κάποιος που δεν γράφει καθόλου και πάει κατευθείαν στα κολέγια διότι έχει την οικονομική δυνατότητα, θα μπορεί να παίρνει πτυχίο ισότιμο των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Έχω την αίσθηση από τους 7 μήνες της νέας κυβέρνησης ότι η Ήπειρος και τα Γιάννενα είναι ξανά στον αυτόματο πιλότο. Όχι μόνο δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, αλλά και έργα που είχαμε δρομολογήσει παραπέμπονται στις καλένδες, επεσήμανε. Φοβάμαι ότι αυτό δεν συμβαίνει ειδικά μόνο για την Ήπειρο και τα Γιάννενα, δεν είναι δηλαδή τιμωρία επειδή κατάγομαι από αυτόν τον τόπο, είπε χαρακτηριστικά. Επανέρχομαι όμως, φίλες και φίλοι, στα της περιοχής μας. Η Άρτα και η Ήπειρος ήταν από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Κάναμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Και σας μίλησα πριν για τα έργα υποδομών, σας μίλησα για την Πανεπιστήμια, για την Γεωπονική Σχολή εδώ στην Άρτα. Να σας πω ότι επίσης είμαι πολύ περήφανος που καταφέραμε τελικά, άλλο αν δεν προλάβαμε να το εγκαινιάσουμε στο θητεία μας, αλλά εγκαινιάζεται, είναι στέκει ξανά το γεφύρι της πλάκας πάνω από τον άραχο ποταμό. Όμως η αίσθηση που έχω αυτούς τους 7 μήνες, 7 και κάτι μέρες, είναι ότι για την Άρτα, για την Ήπειρο, τίποτα δεν έχει εξαγγείλει, τίποτα δεν έχει προγραμματίσει, τίποτα δεν έχει υλοποιήσει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και όχι μόνο τίποτα, ούτε ένα έργο δεν έχει εξαγγελθεί και δεν έχει δρομολογηθεί, αλλά και άλλα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει πηγαίνουν στους καλένδες. Όπως η σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό, η συνέχεια της Ιωνίας Οδού προς Κακαβιά, λένε τώρα ότι δεν θα είναι ένας σπουδαίος άξονας διασυνοριακός που θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή, αλλά θα είναι ένας απλός δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς διάζωμα. Και βέβαια το άλλο μεγάλο γεωφύρι εδώ της περιοχής, το οποίο θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί και για το οποίο για την γέφυρα Κοράκου αναφέρομαι, το οποίο εμείς είχαμε δεσμεύσει πέρυσι τέτοια εποχή 16,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι και αυτό στις καλένδες. Δεν προχωρά. Ερχόμενος λοιπόν σήμερα το πρωί και σκεπτόμενος όλα αυτά, διερωτήθηκα αν αυτή η υποβάθμιση εκ νέου, αυτή η αδιαφορία για την Άρτα και για την Ήπειρο έχει να κάνει με μια διοικητική ενδεχομένως στάση, επειδή κατάγομαι εγώ από αυτόν τον τόπο. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Διότι αυτό που κάνουν εδώ, δυστυχώς, το κάνουν σχεδόν για όλη την Ελλάδα. Το κάνουν στην Πάτρα που
που δεν προχωράνε την υπογειοποίηση του παραλιακού μετόπου, ένα έργο το οποίο είχαμε εξαγγείλει και θα ολοκληρωνόταν το επόμενο διάστημα. Το κάνουμε στον πύργο όπου έργα συμβασιοποιημένα που είχαν αρχίσει εργασίες στην Πάτρα Πύργος τις ακυρώνουν τις δημοπρασίες και το στέλνουν στις καλένδες. Το κάνουν στο μετρό της Θεσσαλονίκης που ήταν να τελειώσει και το καθυστερούν. Το κάνουν στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, από που κατάγεται ο σημερινός πρωθυπουργός. Άλλο, αν πηγαίνει με τον Μιστρή και ρίχνει λάσπη σε έργα που εμείς ξεκολλήσαμε, συμβασιοποιήσαμε, και πάρει να ρίξει λάσπη για τον Μιστρή, μπορεί να έρθει και εδώ να πάρει κανένα Μιστρή, αλλά θα είναι να το ξέρετε έργα που εμείς δρομολογήσαμε, που εμείς σχεδιάσαμε και που εμείς είχαμε και έχουμε σχέδιο για την αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης περιοχής της χώρας, όπως η περιφέρεια της Ηπείρου και ειδικά η Άρτα. Ο κύριος Τσίπρας επέκρινε την κυβέρνηση από τη μία για ακραία ρητορική δίχως σχέδιο στο προσφυγικό και από την άλλη για εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στην οικονομία. Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι επιβεβαιώνεται η προεκλογική εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο τόπος και ο λαός όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτή η κυβέρνηση αποτελεί ένα μεγάλο πισωγύρισμα για τον τόπο. Τα κρίσιμα θέματα όπως η εξωτερική πολιτική, οι σχέσεις με την Τουρκία, η γεωπολιτική δυναμική της χώρας, το προσφυγικό. Τι γίνεται με το προσφυγικό? Αυτοί δεν μας είπανε ότι για το προσφυγικό ευθύνεται η κυρία Τασία που φέρνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και μόλις αυτοί εκλεγούν θα το λύσουν το πρόβλημα? Όπως μας είπανε βέβαια ότι μόλις αυτοί εκλεγούν θα μπουν και πουλτόζες στο ελληνικό. Έλεγε ο κ. Γεωργιάδης, και αντί για πουλτόζες στο ελληνικό θα στείλει πουλτόζες στα σπίτια, στην πρώτη κατοικία των πολιτών ο κ. Γεωργιάδης. Πήσαμε τα νησιά μας σε δύσκολη μεν κατάσταση, αλλά ελεγχόμενη. Με καθημερινή έγνοια και σχέδιο. Να μην αδικήσουμε κανένα και να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολότερη προσφυγική κρίση που έχει ξεσπάσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και ξέσπασε τη δική μας την πλάτη, την ώρα που αντιμετωπίζαμε και τη χρεοκοπία της χώρας. Εμείς που δεν ξέραμε. Εμείς που ήμασταν ερασιτέχνες. Και ήρθαν τώρα οι άριστοι και οι επαγγελματίες. Και τι κάνανε οι άριστοι? 5.000 τους αφήσαμε στη Μόρια, ήταν η ντροπή του πλανήτη, έτσι μας λέγανε. Και σήμερα έχουν 25.000 ανθρώπους τυβαγμένους μέσα στα σκουπίδια και δεν είναι η ντροπή του πλανήτη. Είπαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα των προσφυγικών ροών με έναν πλωτό φράχτη από αυτούς που χρησιμοποιούν για να μαζεύουν τις τσούκτρες, τις παραλίες, λες και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έρχονται είναι τσούκτρες, και από αυτούς που βάζουν για να μαζεύουν όταν έχει καμιά διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Είναι άραγε ανόητοι? Όχι, δεν είναι ανόητοι. Το κάνουν γιατί τους ενδιαφέρει η επικοινωνία. Σου λέει σε κάποιους θα πιάσει αυτό, τι κάτι κάνουμε. Και βεβαίως 500.000 είναι, όλο και κάποια μύτα θα παίξει και σε αυτό, όπως γνωρίζουμε, και σε άλλα μεγάλα θέματα, όπως η ταυτότητα, για παράδειγμα, που η Όλγα Γεωργοβασίλη είχε φτιάξει το διαγωνισμό και είχε προχωρήσει την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν την αντικαταστήσαμε ήταν το διαγωνισμό που είχε δρομολογηθεί να τον πάρουν πίσω για να βάλουν, λέει, ότι ταυτότητα δεν μπορεί να είναι ασπρόμαυρη φωτογραφία, πρέπει να είναι έγχρωμη. Ο τόπος και ο λαός δεν έχει τίποτα θετικό να προσμένει όσο παραμένει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στις θέσεις εξουσίας. Λένε κάποιοι, μα γιατί δεν ζητάς εκλογές λοιπόν? Θα σας πω. Δεν χρειάζεται να τη ζητήσω εγώ. Θα τις κάνουν από μόνοι τους μπροστά στα διέξοδα τα οποία έχουν ελεγχθεί. Και προκειμένου να προλάβουν τα χειρότερα. Και απαντάνε, θα είναι καλοδεχούμενες. Όχι για να προλάβουν τα χειρότερα για αυτούς, για να προλάβουμε τα χειρότερα για τον τόπο και για τον λαό μας. Και για να ξαναγυρίσουμε σε τροχιά προόδου και προοπτικής για τη χώρα μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, για τη ζεστή σας υποδοχή και να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει προς το τρίτο του συνέδριο και η προοδευτική συμμαχία που συγκροτήσαμε πριν τις εκλογές γίνεται οργανικό μέρος στην προσπάθεια μετασχηματισμού
διεύρυνσης ανοίγματος του κόμματος προς την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε να περισσεύει κανείς και καμιά από εκεί που θα παίρνουμε τις αποφάσεις, τις κρίσιμες αποφάσεις για το κόμμα μας, τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του κόσμου και το μέλλον της πατρίδας μας. Και επειδή η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, έσω έτοιμη. Να είστε καλά.